Στο σημείο αυτό θα υποδεχτώ μέσω Skype τον Γιάννη Αγγελή, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Αγγελή. Καλημέρα, μ' ακούτε? Νομίζω ότι κάτι γίνεται και σας ακούμε και σας βλέπουμε. Α, τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Είναι αυτά τα άγχη που τραβάμε με το Skype μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεσή μας. Θα μιλήσουμε για αυτοβελτίωση και για τρόπους μέσα από το βιβλίο σας, όπως μας προσφέρονται. Δεν θα έλεγα ακριβώς τρόπους. Δηλαδή, δεν λέω τι να κάνουμε. Αυτά τα κάνουμε μόνοι μας. Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο και το κάνει. Ναι, σίγουρα. Το κίνητρο είναι το παν. Απλά προσπαθώ μέσα στο βιβλίο να ξεκαθαρίσω διάφορα ζητήματα που όλοι λίγο πολύ τα έχουμε λίγο μπερδεμένα και δεν μας επιτρέπουν να ζήσουμε. Όπως, ουσιαστικά. Πάμε κατευθείαν στο ψητό, φύγαμε. Κοιτάξτε, είναι 35 κείμενα, λέγεται το βιβλίο το πέταγμα, όπως είπατε. Π.χ. διάφορα ζητήματα που όλους μας βασανίζουν. Θα πω π.χ. το δράμα της σύγκρισης, που είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, η αίσθηση του αδιεξόδου, το ερώτημα τι σημαίνει να εστιάζουμε στα θετικά, μιλάει για την αγάπη, για τον έρωτα, τι σημαίνει πραγματικά αγάπη. Αυτές... Προσπαθώ να βάλω τον αναγνώστη σε μία αναζήτηση. Τις ιστορίες αυτές πώς τις εμπνευστήκατε? Ήταν μέσα από τη συνεδρία σας με παραποιημένους χαρακτήρες? Ήταν δική σας έμπνευση? Κοιτάξτε, όλα αυτά έρχονται και από παρατήρηση προσωπική, καθώς εξελίσσομαι μέσα στα χρόνια σαν άνθρωπος και ως ψυχοθεραπευτής και φυσικά και μέσα από την κλινική εμπειρία. Ποιες περιπτώσεις θεωρείτε πιο περίπλοκες? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν περίπλοκες ή μη περίπλοκες περιπτώσεις στην ψυχοθεραπεία. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερο ή λιγότερο κίνητρο για αλλαγή. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται αν θα δημιουργηθεί μια θεραπευτική συμμαχία, ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το βλέπετε από αυτή την πλευρά, δηλαδή, ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο επιβαρημένη είναι η ψυχολογία κάποιου, αλλά με το πόσο θέλει να την αντιμετωπίσει και να την αλλάξει. Ναι, προφανώς μετράει και σε τι κατάσταση έχει έρθει. Βέβαια. Αλλά δεν είναι το κύριο. Προφανώς το έχω υπόψη μου, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Ναι, γιατί σκέφτομαι. Τις περισσότερες περιπτώσεις πάντα. Σκέφτομαι και πολύ περίπλοκα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν να κάνουν μόνο με την όρεξή σου να αλλάξει, αλλά και με το background. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει μια απλή διαταραχή με κάποιον που έχει υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές, είναι το ίδιο? Εφόσον θέλει να αλλάξει και να προχωρήσει μπροστά και να συναντήσει το φως. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, ξέρετε. Ναι, καλά κάνατε, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ίσως χρειαστεί αυτός που την κακοποιήσει περισσότερο χρόνο, ενώ να δουλέψει θεραπευτικά. Αλλά και πάλι, πάντα υπάρχει ένα φως μετά το τούνελ. Και εξάλλου, ξέρετε, και όταν λέμε κακοποίηση, υπάρχουν πολλά πώς. Πώς, δηλαδή, ο χαρακτήρας του καθενός μας δημιουργείται με το πώς. Mm-hmm. Είναι μαγική λέξη πώς. Άρα, μπορεί να έχουμε τρεις ανθρώπους που έχουν υποστεί, αλλά μπορεί να είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Βέβαια. Φυσικά και είναι εντελώς διαφορετικά. Η βάση όμως παραμένει βάση. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα χαρακτηριζόταν έτσι. Θα λεγόταν κάτι άλλο στη θέση της κακοποίησης. Θα λεγόταν, ξέρω εγώ, ενόχληση, όχληση. Θα λεγόταν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι έχουν δει σίγουρα τα μάτια σας κατά καιρούς. Γι' αυτό ρωτάω τη δική σας εμπειρία, γιατί το δικό μου το μυαλό φτάνει ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα ξεδιπλώνεται η πολυμορφία όσων έχουν δει τα δικά σας τα μάτια και η δική σας εμπειρία τη γνωρίζει. Εμείς φτάνουμε σε ένα πεπερασμένο. Λέμε, όλοι έχουν πρόβλημα, πάνε στον ψυχοθεραπευτή τους. Θέλουν να αλλάξουν. Δεν αισθάνονται καλά. Έχουν κρίση πανικού. Εσείς σε καλείστε να κάνετε την ανασκαφή των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτά που εμείς τριγύρω βλέπουμε σαν. Σίγουρα. Ο ψυχοθεραπευτής είναι ένας ταξιδιώτης μαζί με το θεραπευόμενο. Ωραία το είπατε. Ότι είναι ταξιδιώτης. Είστε συνεπιβάτες δηλαδή με τον θεραπευόμενό σας? Για μένα ο ψυχοθεραπευτής είναι ένας ξεναγός. Που σαν να σε πηγαίνει σε ένα μουσείο.
αλλά αυτό το μουσείο είναι ο ίδιος ο εαυτός. Και αρχίζεις να βλέπεις κάποια δωμάτια που δεν έχεις δει ποτέ και τα ξαναβλέπεις ή βλέπεις δωμάτια που τα έχεις δει, αν τα έχεις δει πολύ καλά, σου έχουν ξεφύγει διάφορες πλευρές, θα τις ξανακοιτάς. Πολύ ωραία προσέγγιση, δεν την είχα ξανακούσει από κανέναν. Θα τη λέω εγώ τώρα. Είστε ο πρώτος που μας εισάγεται σε νέες ιδέες. Από πότε, καλά. Πότε ξεκίνησε η κυκλοφορία του βιβλίου? Βγήκε τώρα το καλοκαίρι, το τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου, άρα έχετε feedback. Τι σας λένε αυτό που το διάβασαν? Δεν σας ακούω. Χαθήκαμε. Μάλλον μας πρόδωσε το Skype, μας πρόδωσε και η τεχνολογία. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Α, σας ακούω, σας ακούω κανονικά. Σας ρωτούσα αν έχετε κάποιο feedback από την ανάγνωση του βιβλίου. Αν κάποιος ήρθε και σας είπε, εσύ Γιάννη, δεν θα το πιστέψεις, αλλά είδα το φως το αληθινό, βρήκα τη λύση στο πρόβλημά μου ή αυτή η ιστορία μίλησε στη δική μου την καρδιά γιατί είχα αυτό το πρόβλημα. Παρότι είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, κάποιοι αναγνώστες μου έχουν πει έτσι, ότι κάποια από τα κείμενα του βιβλίου τους έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. Τι χαρά για αυτόν τον ξεναγώ, να έρχονται και να το λένε αυτό. Είναι, παίρνεις κίνητρο να γράψεις, να γράφεις μέσα από αυτό. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να βοηθηθούν πολλοί άνθρωποι, να τους δοθεί μια ιδέα, να παρακινηθούν με κάποιο τρόπο μέσα από τις σελίδες. Και εμείς θα σας παρακολουθούμε και με τα επόμενα πονήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.